Υπολογίζεται ότι η σημερινή διαδικασία στα δικαστήρια του Ηρακλείου αφορούσε μπορεί και περισσότερους από 1.000 συμβασιούχους σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την Περιφέρεια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οποίους εργάζονται ως συμβασιούχοι και που μέχρι σήμερα παρέμεναν στις εργασίες τους με τις αναβολές στην εκδίκαση των υποθέσεών τους. Είναι τόσα άτομα, μόνο στην καθαριότητα είναι κάπου 200 και παραπάνω. Διώχνουνε τον κόσμο, παιδιά, ξυπνήστε! Αν και σήμερα ζήτησαν εκ νέου αναβολή, τελικά οι υποθέσεις εκδικάστηκαν και οι αποφάσεις που αναμένονται έχουν δημιουργήσει τεράστια ανησυχία, καθώς όπως εξηγούν, απειλούν άμεσα την επιβίωσή τους. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να δώσει άλλη αναβολή. Εκδικάστηκαν όλες οι υποθέσεις, αλλά διατηρήθηκε η προσωρινή διαταγή από ό,τι ξέρω για όλες τις υποθέσεις και οι άνθρωποι παραμένουν στην εργασία τους μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. Δουλεύω 8 χρόνια. 8 χρόνια. Είμαι μονογονεϊκή, είμαι πολύτεκνη και αυτή τη στιγμή παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη μου λόγω εκλογών. Με την εκδίκαση των υποθέσεων και για το επόμενο χρονικό διάστημα δόθηκαν προσωρινές διαταγές με τις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι μένουν στην εργασία τους μέχρι την έκδοση των αποφάσεων. Με τους συνδικαλιστικούς φορείς να μιλούν ανοιχτά για ένα ορατό και άμεσο κίνδυνο αν οι άνθρωποι δεν παραμείνουν στην εργασία τους, όχι μόνο οι ίδιοι να βρεθούν πρακτικά στην ανεργία, αλλά και οι υπηρεσίες τις οποίες εργάζονται λόγω υποστελέχωσης να βάλουν πρακτικά λουκέτο. Έχουμε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία μας και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα μας, στηρίζουν τις υπηρεσίες και αν αύριο αυτοί οι άνθρωποι φύγουν, εμείς δεν θα μπορούμε σε πολλούς τομείς, σε πολλές υπηρεσίες να λειτουργήσουμε. Καμπανάκι κινδύνου για τη δημόσια υγεία έκρουσαν οι συνδικαλιστές, ειδικά για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας. Με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου να μιλάει ανοιχτά για μια όχι δικαστική, αλλά ουσιαστικά πολιτική απόφαση την οποία πρέπει να λάβει η κυβέρνηση. Καθαρή την ευθύνη την έχει ο κ. Βορύδης και η κυβέρνηση. Οφείλουν, αν όχι αύριο, αν όχι σήμερα ή χθες, στις αμέσως επόμενες μέρες έχει ήδη αποσταλεί από εμάς σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Μπορεί ο κύριος Βορύδης να επιλέξει την παράταση σαν Υπουργείο όλων αυτών των εργαζομένων στους Δήμους και στις περιφέρειες της χώρας, έως ότου βγει μια προκήρυξη, ένα νομοθετικό πλαίσιο για να τελειώνει αυτή η ομοιρία. Γιατί τα θέματα δημόσιας υγείας, γιατί μετά η απόφαση είναι αρνητική, τι γίνεται? Δεν μπορείς να κάνεις προσλήψεις, φεύγουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 7 χρόνια και 5 χρόνια, τότε το Ηράκλειο θα γεμίσει σκουπίδια και να τα ακούσει αυτό το κυβερνόν, η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Ανατακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι συμβασιούχοι από το 2015 εξέφρασαν την οργή τους για την κατάσταση που βιώνουν. Το 2019 είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουμε αυτομάτως αορίστου. Το χαρτί αυτό πού πήγε, να μας πούν οι κύριοι. Στην Αθήνα και πάνω έχουν κάνει, τους έχουν κάνει αορίστου, ναι, πού πήγε. Μας έχουν πιει το αίμα, μας εκβιάζουν. Ο Ιέλας η δουλειά, όχι πήγαινε από εδώ, όχι πήγαινε από εκεί. Αν πάψει η εργασία αυτών των συμπολιτών μας, ταυτόχρονα οι τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της κυριολεκτικά θα βουλιάξει. Αν είναι δυνατόν να δοθεί μια επιπλέον παράταση, ούτως ώστε η φετινή τουριστική σεζόν, η οποία θα είναι κρίσιμη για την τοπική οικονομία αλλά και τη δημόσια υγεία, να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος Ηρακλείου αλλά και οι υπόλοιποι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης απρόσκοπτα.